Τώρας τώρα με το σημερινό, με το σημερινό αυτό που συνέβη, όχι μόνο να υπάρξει μια μικρή αναβολή, αλλά πιστεύω η Επιτροπή από τον κύριο Αλεπιζάντο θα βρει μια λύση συμβατή με τις σημερινές συνθήκες και να κάνουμε τις εκλογές λίγο αργότερα. Να πούμε όμως την πολιτική ουσία, γιατί έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο με αυτά τα διαδικαστικά και πιστεύω ότι δεν είναι και θέματα που πρέπει να ασχολούνται οι υποψήφοι, περισσότερο θέματα τεχνικά πρέπει να ασχολούνται οι επιστήμονες. Η εκτίμησή μου είναι, και γι' αυτό είμαι υποψήφιος, ότι η παράταξή μας έχει τεράστιο περιθώριο ανάταξης. Τα τελευταία χρόνια, από τότε που ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, ο ελληνικός λαός έχει ακούσει τερατώδη ψέματα. Μεγάλες κουβέντες, μικρές πράξεις. Πρώτα ο Σαμαράς νομοποίησε ένα αντιμνημονιακό αφήγημα, λέγοντας ότι υπάρχει ένας πολύ εύκολος δρόμος. Έγινε πρωθυπουργός. Σε συνέχεια ο Τσίπρας ακολούθησε την ίδια διαδρομή. Εκτιμώ λοιπόν ότι και αφορά από κόσμο κατάλαβα ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όπως τα έλεγαν όλοι αυτοί. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο, χωρίς αλαζονία, με γνώση και το λαθό της δικιάς μας παράταξης, γιατί και εμείς κάναμε λάθος. Το Πασόκ σφράγισε τη μεταπολίτευση, ένα τεράστιο έργο. Είναι η πιο σημαντική περίοδος του ελληνισμού, με τη μεγαλύτερη ευημερία, με την περισσότερη ειρήνη, χωρίς εθνικά ζητήματα, με την ευρωπαϊκή προκήρυξη της Ελλάδας και της Κύπρου. Όλα αυτά είναι θετικά. Θα πρέπει να τα περάσουμε στην όχθη του νέου, της νέας παράταξης. Να αφήσουμε στην όχθη του παλιού τη δημαγωγία και το πελατειακό κράτος, όχι μόνο το Πασό, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα σε ένα μεγάλο βαθμό που και σήμερα χρησιμοποιούν και δημιουργούν, αν δεν υπομονεύουν την προσπάθεια να φύγει η χώρα από την κρίση αυτή. Και για να είμαι απολύτως συνεπής, το πελατειακό κράτος δεν είχε μισή μεταπολίτευση, προϋπήρχε το πελατειακό κράτος. Απλά μεταπολίτευση, πέρα από μια όρημη δημοκρατία, έπρεπε να σκοτώσει την κουλτούρα των πολιτικών να φτιάχνουν πρίκες εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, χρησιμοποιώντας πόρους δημοσιονομικούς, δημιουργώντας ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, δίνοντας άλογα προνόμια και στους ίδιους, αλλά και στους ισχυρούς της εκάστοτε εποχής. Άρα να προχωρήσουμε μπροστά, αναγνωρίζοντας τα λάθη του χθες. Η άποψή μου είναι ότι εάν στις επόμενες εκλογές Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίσουν μια ενιαία άσχημη δημοκρατική κράτηση. Γι' αυτό άποψή μου, θα πω και δημοσίως στο επόμενο διάστημα, στους δημόσιους οργανισμούς όπου υπάρχει η δυνατότητα να οι θέσεις να στελεχώνονται με τετραετή θητεία αξιοκρατικά βάση ΑΣΕΠ και όχι ο Υπουργός να μπαίνει στο Υπουργείο με ένα ολόκληρο στρατό κομματικών στελεχών. Ο Υπουργός θα μπαίνει στο Υπουργείο με τους στενούς του συμβούλους, όπως συμβαίνει στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Συναντώ συνεχώς και με εσείς που συναντάτε και εσείς το ταμπού ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Όλοι οι πολιτικοί είναι το ίδιο. Τους ενδιαφέρει πρώτα το να είναι στο παιχνίδι το πολιτικό, είτε υπουργοί είτε βουλευτές, και μετά τους ενδιαφέρει η ανάταξη πατρίδας. Αυτό για να ανατραπεί πρέπει να αποδείξουμε με την καθημερινή μας πρακτική ότι έχουμε γυρίσει σελίδα. Και το γυρίζω σελίδα δεν μπορεί να είναι λεκτικό σχήμα, πρέπει να ακολουθείται από σημαντικές πράξεις. Πιστεύω ότι αν οργανωθούμε, οι δυνάμεις μας ως ελληνισμού είναι τεράστιες, εντός και εκτός της χώρας. Αυτή τη στιγμή στην εκτός Ελλάδας είναι μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων πολύ μορφωμένων, τα παιδιά σας, που με κόπους και θυσίες θα σπουδάσετε. Αυτά τα παιδιά θα πετύχουν. Το θέμα είναι να μην φύγουν περισσότερα. Για να φύγουν περισσότερα, πρέπει να υπάρξουν θέσεις δουλειάς, να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη. Υπάρχουν τομείς, ο τουρισμός, ο αγροτικός τομέας, η έρευνα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και να κρατήσουμε την πατρίδα όρθια και μονοτοπική. Και τελειώνουμε το εξής. Θεωρώ ότι μείζον εθνικό ζήτημα είναι το θέμα του δημογραφικού. Η Ελλάδα το 1960 ήταν 8 δισεκατομμύρια. Το 2060
κινδυνεύει να είναι 8,5 εκατομμύρια. Δηλαδή 100 χρόνια μετά σχεδόν το ίδιο. Αυτό είναι μια καταστροφή. Ούτε συντάξει θα μείνουν, ούτε κράτο, σε μια γερασμένη κοινωνία, σε μια κοινωνία που δεν θα μπορούμε να παράξουμε πλούτο, ούτε να αποπληρώσουμε τα βέλη χθε, αλλά ούτε να αντιμετωπίσουμε τι ανισότητε που σήμερα έχει το αύριο. Άρα, κρίσιμο θέμα είναι η δική μα παράταξη να πρωτοχωρήσει και να φτιάξει ένα προκειμένο πρόγραμμα στήριξη των νέων ανθρώπων. Η κάθε μάνα που έχει γεννήσει στο παιδί τη, να ξέρει ότι έχει δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση προσωπική εκπαίδευση. Υπάρχουν τρόποι. 8,5 δισεκατομμύρια είναι οι πρόορε συντάξει. Το ΕΣΠΑ μπορεί να βοηθήσει. Πρέπει να αποκτήσουμε μια ολική πολιτική, διότι το δημογραφικό είναι πρόβλημα και τη Ευρώπη, αλλά είναι πολύ περισσότερο τη χώρα μα. Και οι κεντρικέ ευρωπαϊκέ χώρε εύκολα μπορούν να το ξεπεράσουν παίρνοντα εκατομμύρια πρόσφυγε όπω έκανε η Γερμανία. Η Ελλάδα όμω είναι σε ένα κρίσιμο γεωγραφικό σημείο τη Ευρώπη και εκτιμώ ότι πρέπει πάνω απ' όλα να αυξήσουμε τη γεννήση μα και μετά να δούμε το οποιοδήποτε άλλο σενάριο. Θέλω να σα ευχαριστήσω και να σα πω ότι ο αγώνα μου